feet in Zosimadas in 17 months. Είναι η πρώτη ήττα του Ζωσιμάδας μετά από 17 μήνες. It's also the first very bad result of this season. Και είναι επίσης το πρώτο πολύ άσχημο αποτέλεσμα της φετινής σεζόν. This is not nice, of course. Και σίγουρα αυτό δεν είναι ποτέ ωραίο. I didn't see my team in a very, very bad day. Αλλιώς διαπίστωσε ότι η ομάδα δεν ήταν σε μια πολύ, πολύ κακή μέρα. Of course, I will not say that we were good enough to win today. Ωστόσο, δεν θα πει ότι ήμασταν αρκετά καλοί ώστε να κερδίσουμε. But if we see the game, we tried from the start until the end. Αλλά αν δούμε το παιχνίδι, προσπαθήσαμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Today we can say that the luck was σίγουρα not on our side. Όσον αφορά τη σημερινή μέρα, μπορούμε να πούμε σίγουρο ότι η τύχη δεν μας γύρισε την πλάτη, δεν ήταν με το μέρος μας. But if you try all the game to create some chances and to make goals and you don't realize this, you must analyze it better and you must look to the reasons. Εμείς όμως πρέπει να κοιτάξουμε το παιχνίδι, να δούμε, παρότι δημιουργήσαμε ευκαιρίες και να αναλύσουμε τους λόγους τι δεν πήγε καλά και να δούμε καλύτερα τι δεν πήγε καλά. It's not only about the miss of a little bit luck today. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι μας έλειψε η τύχη σήμερα. We must also look in the mirror and analyze what we can do much better. Πρέπει όμως να δούμε την ομάδα, να δούμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη και να αναλύσουμε τι μπορούμε να κάνουμε πολύ καλύτερα. Congratulations to Xanthi for the win. Συγχαρητήρια στην Xanthi για τη νίκη της. And to the coach Mario Zunidis. Και στον αντίπολο προπονητή τον κύριο Ζουνίδη. I think they shoot 3 times to the goal today. Η Xanthi έκανε 3 shoot προς το τέρμας. One that Karim took in the small side in the first half. Ένα σουτ το οποίο ο Φεργκρούς απέκρουσε στην κλειστή του γωνία στο πρώτο ημίχρονο. The second, I don't know if it was foul or not, but okay, it's the goal, the first goal. Το δεύτερο, το ελεύθερο χτύπημα στο ξεκίνημα της φάσης δεν ξέρει ο ίδιος αν προηγήθηκε φάουλ ή όχι, αλλά παρά αυτά ήταν το πρώτο goal. And the third one again, the goal, the second goal, I cannot understand very well. I have to see it back how this can happen. Και το δεύτερο γκολ με μια καραμπόλα που δεν συνειδητοποίησε ακριβώς πώς επιτέθηκε το τέρμα. Πρέπει να το ξαναδεί για να έχει άποψη. From our side, we started with the shoot from Baka στο Δοκάρι. Όσον αφορά τις δικές μας ευκαιρίες, ξεκινήσαμε με την ευκαιρία του Μπακαγιώκο, το σουτ στο Δοκάρι. We had some good centers in the first half from the right side that were also dangerous. We had also a header from Kotsios that was dangerous. Κάποιες σέντρες, κυρίως από τη δεξιά πλευρά, οι οποίες δημιουργήσαν κινδύνους. Επίσης, μια κεφαλιά του Κότσιου καταγράφει ίσως ως ευκαιρία. And in the second half, again, we tried to create chances, we tried to play for attack, but not with the solutions, we didn't find the solutions to score the goals. Στο δεύτερο μήχρονο προσπαθήσαμε να βγούμε μπροστά, να παίξουμε επιθετικά και να σκοράρουμε, ωστόσο δεν καταφέραμε να βρούμε τις λύσεις και να πετύχουμε κάποιο τέρμα. So it's obvious that this 0-2 loss in Zosimadas, we feel all very bad. Very sad and very bad, and me, and the players, and everybody. Είναι προφανές ότι με αυτή την ήττα 0-2 εδώ μέσα στην έδρα μας νιώθουμε όλοι πολύ άσχημα, ο ίδιος, οι παίκτες και όλη την ομάδα. Νιώθουμε πολύ άσχημα για το αποτέλεσμα αυτό. But I don't think that the prestation of the team today was really, really bad. I didn't see this like this. Ωστόσο, ο ίδιος θεωρεί ότι δεν ήταν η εικόνα της ομάδας δεν ήταν πολύ πολύ άσχημη σήμερα. Ευχαριστώ. Ερωτήσεις για τον κύριο Ντεμόλ. Τους Γιαννάτσι. Κύριε Ντεμόλ, έχει πολλά μάτς που δεν μπορεί να σκοράρει η ομάδα, παρότι σήμερα όμως δημιούργησε ευκαιρίες, είναι αλήθεια αυτό.
αλλά δεν μπορεί να την προξαδίκτες σας προβληματίζει το γεγονός ότι τρία επίσημα μάτς και τουλάχιστον με τη Δράμα είχαμε μηδέν. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο πρόβλημα που έχει προκύψει τώρα στην ομάδα ή κάτι που δεν μπορούμε να τελειώσουμε καλά τις φάσεις. Yes, it's. I think you could see today, like me, we try from the center, we try from the sides, a lot of times from the sides, but the finalization is not okay. And I think you are right that in this moment we have a problem to score. Σε διαπιστώνετε και εσείς έξω και ο ίδιος. Υπάρχει ένα πρόβλημα, ενώ δημιουργούμε φάσεις, φτάνουμε στην περιοχή, το τελείωμα των φάσεων δεν είναι καλό, οπότε ναι, θα συμφωνήσω ότι αυτή την περίοδο υπάρχει ένα πρόβλημα. Παρότι σήμερα δημιουργήσαμε ευκαιρίες τόσο από τον άξονα όσο και από τις πλευρές, δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, οπότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο τελείωμα των φάσεων. Άλλη ερώτηση. Thank you.